Να δούμε αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τι αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης που είναι ήδη στη διαβούλευση. Ευθύμη, όμως, έχουμε και κάποιες νεότερες πληροφορίες για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την επιστολική ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι. Ναι, το είχαμε πει και εμείς πιο πριν. Ανακοινώθηκε τελικά από τον Πρωθυπουργό και για τους ψηφοφόρους στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Αυτό που έχουμε καταφέρει σαν διευκρίνηση να πάρουμε, γιατί θα υπάρξουν και διευκρινήσεις από την κυρία Κεραμέως το απόγευμα, την Υπουργό Εσωτερικών, είναι ότι όποιος εγγραφεί για επιστολική ψήφο δεν θα ψηφίζει σε κάλπη είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Είναι μια πρώτη διευκρίνηση που καταφέραμε να πάρουμε. Μάλιστα. Αυτή την ώρα. Και πάμε τώρα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο βρίσκεται πλέον στην διαβούλευση, φέρνει σημαντικές αλλαγές, γύρει και κάποια ερωτήματα. Ακριβώς, θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου. Στόχος του νέου νόμου, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, είναι να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και να σταματήσει το αίσθημα ατιμωρησίας, έτσι που φαίνεται να υπάρχει στην κοινωνία. Μπορούμε να δούμε, Νικόλ, ορισμένες τι προβλέπεται μεταξύ άλλων. Αύξηση ποινών από 15 σε 20 χρόνια για κακουργήματα, στη φυλακή εμπριστές, στη φυλακή υπέτη θανατηφόρων τροχαίων που παραβίασαν τον κώδικα, απόπειρα βιασμού πλέον ισοδυναμίως βιασμός, μία μόνο αναβολή σε κάθε δίκη, ένα θέμα προκύπτει εδώ, δικαστικά έξοδα από 1.000 έως 1.500 ευρώ για αβάσιμες μηνύσεις, και εδώ εγείρεται ένα άλλο ζήτημα, θεσμοθετείται η αυτεπάγγελτη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων κατά του δημοσίου για όλους. Είναι ενδεικτικά. Και μια από τις εμβληματικές, εν πάση περιπτώσει, διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αυτή. Η παύση, ο τερματισμός του ακαταδίωκτου, ο οποίος πραγματικά ήταν αναγκαίος και δεν ξέρω και πόσο χρήσιμος ήταν όσο υπήρχε. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τι μπορεί να σημαίνει και πόσο τολμηρό είναι αυτό το νομοσχέδιο. Να μιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή της νομικής, τον κύριο Νίκο Παπασπύρου. Κύριε Παπασπύρου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ποια είναι η αρχική σας ανάγνωση και εκτίμηση για αυτό το νομοσχέδιο, πάει στη σωστή κατεύθυνση? Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι βασικός του στόχος είναι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης στο ένα σκέλος του. Κοιτάξτε, κάθε τομή στον ποινικό κώδικα έχει θετικά και αρνητικά. Δεν είναι εύκολο, ιδίως από τη δική μου πλευρά, να κάνω μια γενική σούμα. Νομίζω να διακρίνουμε τα δύο ζητήματα, την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης πρώτον και στη συνέχεια το αίσθημα τιμωρησίας εγκληματικότητας δεύτερον, και να συζητήσουμε για κάθε ένα ξεχωριστά. Ακριβώς, γιατί το δεύτερο σκέλος, αυτό θα έλεγα και εγώ, είναι η αυστηροποίηση των ποινών που εκεί σηκώνει μάλλον πολύ μεγάλη κουβέντα. Να δούμε καταρχάς το θέμα της επιτάχυνσης. Είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα? Κοιτάξτε, πολλά από αυτά τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όμως να δείτε πώς αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο όγκο ποινικής ύλης. Πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό γίνεται, διότι οι Έλληνες είναι περισσότεροι εγκληματίες από τους Ευρωπαίους. Αν πάτε σε πόλεις, στη Νότιο Γαλλία για παράδειγμα, θα δείτε τα προβλήματα ίσως είναι και μεγαλύτερα. Γιατί λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο όγκο ποινικής ύλης? Είναι δύο οι λόγοι. Και αυτούς νομίζω πρέπει πρωτίστως να αντιμετωπίσουμε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχουμε υπερποινικοποιήσει τις αστικές και τις διοικητικές μας σχέσεις. Τι σας είπε πριν ο κύριος Μανδραβέλης, είχα τη χαρά να ακούσω και την προηγούμενη σας συζήτηση. Οι γείτονες, λέει, μεταξύ τους είπε πρέπει να συζητάνε, διότι έχουν καθημερινές διαφορές, οι γάτες του ενός, οι χορύπανες κλπ. Σήμερα ξέρετε πόσο εύκολο είναι. Δύο γείτονες που τσακώνονται είτε για τις γάτες τους, είτε για τους σκύλους τους. Είτε γιατί πέφτουν τα κλαδιά του δέντρου στη βεράντα, ναι. Είτε γιατί πέφτουν τα κλαδιά του δέντρου στη βεράντα ή για το ένα κλαδί έχει περάσει στο άλλο. Είχα και ως νέος δικηγόρος χειριστεί μια τέτοια υπόθεση. Η οποία κράτησε 3-4 χρόνια κράτησε για μια ελιά που το κλαδί πήγαινε. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά ξέρετε πόσο εύκολο είναι, εκτός από τις αστικές δίκες, να πάνε στα ποινικά δικαστήρια να ξεκινήσουν 4-5 ποινικές διαδικασίες ταυτόχρονα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εδώ λοιπόν τώρα να μιλάμε για θύματα τα οποία αισθάνονται αίσθημα τιμωρησίας κλπ. Δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να φύγουν από την ποινική ύλη και να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο. Ξέρετε, το ποινικό δίκαιο είναι ένας εξαιρετικός μηχανισμός. Εξαιρετικός σημαίνει κατ' εξαίρεση. Ένας εξαιρετικός μηχανισμός, όχι εξαιρετικός με δένω, πολύ καλός, μηχανισμός που διαθέτει μια κοινωνία να λύνει τα προβλήματά της. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία ασχολείται το ποινικό δίκαιο. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει και δεν γίνεται ούτε περισσότερο πολιτικούς. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω εγώ τέτοιο χαρακτηρισμό. Όχι, αυτό εγώ το κάνω. Το σχόλιο δημοσιογραφικά βλέποντας τις διατάξεις. Το δεύτερο. Άρα το πρώτο πρόβλημα είναι ότι να καταλάβουμε ότι δεν είναι η ποινική δίκη η λύση για όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Και είπαμε παραδείγματα και μπορώ να σας πω άλλα 100. Το δεύτερο πρόβλημα είναι οι υποθέσεις πάρα πολύ εύκολα πηγαίνουν στα ακροατήρια. Ξέρετε, έχω κάνει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στις ΗΠΑ. Για να ασκηθεί εκδίωξη, θα πρέπει ο εισαγγελέας να πάει στο λεγόμενο grand jury. Τι είναι? Είναι ορισμένοι πολίτες της συγκεκριμένης κομιτείας, οι οποίοι κρίνουν τα στοιχεία του εισαγγελέα και αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ή εκδίωξη. Με άλλα λόγια, είναι πολύ δύσκολο να ασκηθεί. Κύριε Παπασπύρου, να σας διακόψω μισό λεπτό εδώ για να βοηθήσω λίγο, αν βοηθήσω στο συλλογισμό. Και ένα θέμα εδώ είναι και οι αναβολές ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο ότι πάρα πολλές. Πριν πάμε σε αναβολές. Γιατί άπαξ και πάνε υποθέσεις στο ακροατήριο, εκεί αναγκαστικά θα έχεις αυτό το πρόβλημα. Με τις αναβολές, με τη συσσόρευση, με το να ταλαιπωρούνται οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες τι φταίνε να ταλαιπωρούνται γιατί και να όμως... έρχονται στα ακροατήρια? Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν είναι ο λόγος. Για τις αναβολές. Δεν δευτερεύουν το ζήτημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Προφανώς. Ναι, πέστε μου. Παρακαλώ. Για ποιο λόγο υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση και η αντίδραση σε σχέση με τις αναβολές? Ποιος καταρχήν επωφελείται κυρίως από τις αναβολές? Ποιος είναι αυτός που ωφελείται από τις αναβολές, εκτός βεβαίως από τον κατηγορούμενο? Κυρίως είναι ο κατηγορούμενος. Κυρίως ο κατηγορούμενος. Άρα οι δικηγόροι μπορεί να έχουν συγκεκριμένα προβλήματα συντονισμού, αλλά κυρίως ο κατηγορούμενος συζητάει. Δεν έχω αντίρρηση με τη διάταξη για τις αναβολές. Πράγματι, οι αναβολές είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά σας λέω ότι η αιτία. Να δούμε την αιτία του προβλήματος. Είναι το ότι φτάνουν, λέτε, στο ακροατήριο πάρα πολλές υποθέσεις που δεν έπρεπε να φτάσουν. Κύριε Παπασπύρου. Εδώ η λύση. Να σας πω ποια είναι η λύση. Υπάρχει εδώ λύση. Καταθέτεις μία μήνυση η οποία δεν έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Την παίρνει ο εισαγγελέας και την πετάει στα σκουπίδια. Συγχωρέστε με πως καθηγητής νομικής χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν έρχεσαι και ταλαιπωρείς τη δικαιοσύνη χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, δεν ασχολείται η ποινική δικαιοσύνη μαζί σου, εκτός κι αν φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος που αφορά την πολιτεία ή οτιδήποτε άλλο, που κάνεις μια προκαταρκτική εξέταση. Δεν ασχολείσαι αν δεν προσκομίζει συγκεκριμένα στοιχεία, αν δεν έχει το κράτος από μόνο του συγκεκριμένα στοιχεία. Μάλιστα. Και φυσικά δεν το στέλνει στο ακροατήριο, αν αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε ενοχή. Έτσι γίνεται στο εξωτερικό. Δεν πηγαίνουν άλλο στο ακροατήριο, επειδή δεν θέλει κανείς να ασχοληθεί σοβαρά σε προγενέστερο στάδιο. Και... Σας είπα την άποψή μου για τα βασικά προβλήματα. Ναι, και ήταν και πολύ σαφής και μας βοηθάτε να κατανοήσουμε και τον πυρήνα των προβλημάτων. Να δούμε όμως και το άλλο μεγάλο σκέλος, που είναι η αυστηροποίηση των ποινών. Εκεί υπάρχει μια συζήτηση και υπάρχει και μια εύλογη απορία, νομίζω, πέραν των νομικών, ότι αν το ζητούμενο είναι να είναι πιο αυστηρή η ποινή ή εν τέλει αυτές οι ποινές που έχει ο ποινικός κώδικας ή το σημερινός, το προηγούμενος, να ανταποκρίνονται σε ένα βαθμό στην πραγματικότητα. Τι εννοείτε? Να μην, δηλαδή τα 20 χρόνια, να μιλάμε για βαριά κακουργήματα τώρα, να είναι 20 χρόνια και να μην είναι 5 ή 10 αναλόγως, ναι, με το... Και εδώ πρέπει να κάνουμε μία επίσης βασική διάκριση. Πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στη βαριά εγκληματικότητα και την λεγόμενη μικρομεσαία εγκληματικότητα. Το νομοσχέδιο εστιάζει στη μικρομεσαία εγκληματικότητα. Για μένα το πρόβλημα είναι η βαριά εγκληματικότητα. Στη βαριά εγκληματικότητα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Και κατά τούτο θεωρώ ότι ίσως ήταν υπερβολικά ελαστικός ο προηγούμενος ποινικός κώδικας ως προς την βαριά εγκληματικότητα. Γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να προστατευτεί από το ληστή. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων. Πώς θα προστατευτείς από το ληστή? Δεν μπορεί να έχεις αστυνομικό έξω από κάθε σπίτι. Άρα, εκ των πραγμάτων, η λογική στη βαριά εγκληματικότητα είναι δυστυχώς η εξουδετερίωση του δράστη. Επομένως, όλα τα μέτρα του νομοσχεδίου που αφορούν στη βαριά εγκληματικότητα, εγώ καταρχήν τα βλέπω θετικά. Μιλάτε για πρόληψη. Μιλάτε για πρόληψη. Όχι και για καταστολή. Να γίνει πιο αυστηρή η φοροναπόληση και όλα αυτά. Είναι λογικό, διότι δυστυχώς η εμπειρία δείχνει ότι δεν υπάρχει, είναι πολύ δύσκολος ο σοφρονισμός. Δυστυχώς, δεν το λέμε χαρά αυτό. Είναι πολύ δύσκολος ο σοφρονισμός κατ' επάγγελμα ληστών. Εντάξει, καλό είναι να το έχουμε ως ιδέα, ως ιδανικό. Όμως, προσέξτε, είναι άλλο πράγμα πώς θα αντιμετωπίσει τη βαριά εγκληματικότητα
και πώς θα αντιμετωπίσει τη μικρομεσαία εγκληματικότητα. Εκεί εδώ πρέπει να έχουμε διαφορετική πολιτική. Δεν μπορούμε αυτά δύο να τα αντιμετωπίζουμε ενιαία. Διότι εάν πάμε στη λύση του κάποιος ο οποίος πήρε 2,5 χρόνια φυλακή, να πάει 2,5 μήνες στη φυλακή, και έτσι, αφού δεν μπορούμε να βάλουμε 10 με 2,5 χρόνια, να βάλουμε 10 από 2,5 μήνες τον καθένα, εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις. Γιατί? Διότι πολλές από τις περιπτώσεις μικρομεσαίας εγκληματικότητας δεν έχουν κίνδυνο να μετατραπούν οι άνθρωποι αυτοί σε εγκληματίες στη ζωή τους. Με το να τους βάλεις στη φυλακή όλους μαζί εκ περιτροπής από 1 ή 2 μήνες, θα τους κάνεις εγκληματίες. Άρα, έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις στο σκέλος που αφορά την αντιμετώπιση της μικρομεσαίας εγκληματικότητας, των ποινών 2 ετών για παράδειγμα, να τις αντιμετωπίσεις ως εν δυνάμει κακούργους και να τους βάλεις εκ περιτροπής. Ναι, και κύριε Παπασπύρου, νομίζω ότι όλοι έχουμε την εμπειρία, για παράδειγμα, με τις φυλακίσεις χρηστών Χασής που μπαίνουν ως παραπλανημένοι και βγαίνουν ως με διδακτορικό στα σκληρά ναρκωτικά από τις φυλακές. Ακριβώς. Και αν πάτε στις φυλακές λίγο και δείτε την κατάσταση, θα διαπιστώσετε και εσείς η ίδια ότι αυτό το οποίο λέτε είναι απολύτως βάσιμο. Κύριε Παπασπύρου, θα μπορούσα να σας ρωτήσω κάτι άλλο για την συζήτηση, γιατί υπάρχει μια επιχειρηματολογία, θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει και αιμονή, υπέρ των πολυμελών δικαστικών συνθέσεων. Ότι είναι ορθότερη μάλλον η κρίση, ας το πούμε έτσι, στα πολυμελή δικαστικά σχήματα, στα δικαστικά, ναι, στις δικαστικές συνθέσεις. Ναι, εδώ υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Εσείς τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να το πει κανείς. Η πολυμελή σύνθεση δίνει και μια ασφάλεια στο δικαστή. Στο δικαστή για σοβαρά εννοώ αδικήματα ή για κακουργήματα. Μια σύνθεση μονομελής φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ένα δικαστή να δικάσει ένα κακούργημα μόνος του. Απ' την άλλη πλευρά, στο θέμα των πενταμελών, ίσως είναι ορθή η πρόταση της κυβερνήσεως, δηλαδή να πάμε σε η βάση να είναι οι τριμελείς συνθέσεις. Και αυτό είναι στην επιτάχυνση, ναι. Πάνω. Στοχεύει και αυτό στην επιτάχυνση. Και αυτό είναι στην επιτάχυνση, διότι αποδεσμεύει δικαστικούς πόρους. Μάλιστα. Κύριε Παπασπύρου, ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπασπύρου, αναπληρωτής καθηγητής της νομικής. Ευχαριστούμε και τον Ευθύμη Χυμά.